εδώ, Δημήτρη. Ωστόσο, να κάνω εγώ μία ερώτηση που μας ήρθε. Γέροντα, γνωρίσατε πάρα πολλούς Αγίους Πατέρες και γεροντάκια στο Άγιο Όρος. Πείτε μας για κάποιους από αυτούς. Ναι, εγώ δεν γνώρισα πολλούς, γιατί το διακόνημά μου ήταν μονίμως να είμαι σε ένα προάβλιο και, όπως σας είπα, να ξεναγώ και να εξηγώ αυτά που ο καθένας στο μοναστήρι μας ερχόταν να δει. Παρ' όλα αυτά, πριν γίνω μοναχός, θα σας πω την γνωριμία μου με τον Άγιο Παΐσιο. Γιατί αξίζει. Έχω έναν πολύ παιδικό φίλο που ο πατέρας του ήξερε τον Άγιο Παΐσιο και πήγαμε να τον γνωρίσουμε. Εγώ δεν ήξερα ποιος είναι ο Άγιος Παΐσιος. Ήμουν πρώτο έτος φοιτητής στην νομική και πάμε στον Άγιο και αυτός με το που με βλέπει, γιατί εγώ είχα να εξομολογηθώ, δεν στο κρύβω, από την έκτη δημοτικού. Μετά σαν φοιτητής και σαν, τι να πω, αλλού ήταν το μυαλό μου. Με βλέπει και μου λέει, παλικάρι, εδώ γιατί ήρθες? Λέω, ήρθα να σας γνωρίσω. Λέει, δεν φτάνει να γνωρίσεις εμένα, σε βλέπω ότι διψάς. Και αφού διψάς και κάθε, πώς το πω, δρομάκι λέει, ποτάμι, νερό, ριάκι, κρύο νερό, εσύ γιατί δεν πας να πιείς? Λέω, θα πω αργότερα. Λέει, πότε αργότερα, αφού τώρα διψάς? Την παραβολή δεν την κατάλαβα. Αλλά πώς, με το που φεύγω από εκεί, πάω στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας. Βγαίνει ένας μοναχός, για να δείτε πόσο δουλεύει χάρη του Θεού. Βγαίνει ένας μοναχός, μου λέει, ποιος θέλει να εξομολογηθεί? Εμένα μέσα στο μυαλό μου μπαίνει ο λογισμός. Λέω, κάποιος κάτι μου είπε. Δεν ήξερα ποιος ήταν ο Άγιος. Λέω, ένας μοναχός. Πάω λοιπόν και εξομολογούμε και από εκεί ξετυλίγεται όλο το κουβάρι και γίνομαι μοναχός χωρίς να το καταλάβω. Επειδή μου αρέσει η ζωγραφική, είχα πάει στη Νέα Μονή της Χίου να δω τα ψηφιδωτά. Βγαίνει εκεί η γερόντισσα, η Μαριά μου. 100 τόσο χρονών πέθανε. Με κοιτάει και μου λέει, εσύ θα γίνεις παπάς. Εγώ λέω, παπάς, φοιτητής μου δηλαδή. Να το. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε εμείς τι μας περιμένει, αλλά να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή, όχι κλειστή. Χτυπάει την πόρτα ο Χριστός, το χερούλι είναι από πίσω, εμείς θα ανοίξουμε. Δεν είναι ο Χριστός χούλιγκαν να σπάσει την πόρτα να μπει. Θέλεις, έρχομαι. Και αν δεν θέλεις μια, και δεύτερη και τρίτη θα χτυπήσει. Μας έλεγε ο Γέρντος ένα πολύ χαρακτηριστικό, ήταν μια γιαγιά που ήθελε να ταΐσει το παιδάκι, το εγγονάκι της, ένα αυγουλάκι. Το μωρό ανέβηκε πάνω στο δέντρο. Λέει, θα ανέβεις και εσύ, λέει, για να το φάω. Και ανέβηκε η γιαγιά στο δέντρο για να φάει το αυγουλάκι το μωρό. Έτσι κάνει ο Χριστός. Αυτό που λέγαμε, μας καταδιώκει το έλεος του. Απλά εμείς να έχουμε τη διάθεση και τα χέρια ανοιχτά. Να μην είμαστε άνθρωποι μίζεροι, κλειστοί, ταλέποροι. Να έχουμε αυτή τη χαρά που έχει ο Χριστός. Η χαρά βγαίνει από το ρήμα αραρίσκο, που σημαίνει αρμονία. Αν δεν έχεις αρμονία, δεν μπορεί να έχεις χαρά. Αν έχεις μέσα σου κρυφές αμαρτίες που δεν τις είπες και σαπίζουνε, πού πάει η χαρά, δεν μπορείς. Το εκκρεμές κάνει μια κίνηση και δείχνει την ώρα. Άμα είναι παράλογες οι κινήσεις του, δεν δείχνει τίποτα. Έτσι κι εμείς έχουμε ισορροπία μέσα από το πνευματικό, μέσα από την οικογένεια, να μιλάει ο ένας τον άλλο, τα βράδια να συναντιέστε. Μην κοιτάτε όλη την ώρα κινητό. Να μιλάτε μεταξύ σας. Τι φταίει, τι δεν φταίει, να το αλλάξουμε. Να ζήσουμε μια ζωή πρόσωπο με πρόσωπο. Χειρότερη αμαρτία, η κόλαση μάλλον, είναι να κοιτάει ο ένας τον άλλον πώς. Με τις πλάτες κολλημένες πίσω, έλεγε ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Κόλαση είναι να είναι δύο άνθρωποι με τις πλάτες. Δηλαδή να κοιτάει ο ένας προς βορρά και ο άλλος προς νότο. Χειρότερο από αυτό δεν έχει. Ενώ όταν κοιτιόμαστε, γιατί είμαστε πρόσωπα, ο καθένας το δικό του έχει να πει και να διδάξει, τότε μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ναι, με την ευχή